87. Συνεχίζουμε το μάθημά μας από το βιβλίο της Αποκάλυψης, δεύτερο κεφάλαιο, με τη χάρη του Χριστού και 12 εδάφιο. Και προς τον άγγελον της εν Περγάμο εκκλησίας γράψον, ταύτα λέγει ο έχων, την ροφέαν, την δίσπτωμον, την οξίαν. Εξεύρω τα έργα σου και που κατοικείς, όπου είναι ο θρόνος του σατανά. Και κρατείς το όνομά μου, και δεν ειρνήθεις την πίστη μου, και εν τες ημέρες ενές υπήρχε αντίπας ο μάρτυρος μου πιστός, ώστις εφωνεύθη παροιμήν όπου κατοικεί ο σατανάς. Έχω όμως κατά σου ολίγα, διότι έχεις εκεί την ας κρατούντας την διδαχήν του Βαλάμ, ώστις εδίδασκε τον Βαλάκ να βάλει σκάνδαλον ενώπιον των ιών Ισραήλ, ώστε να φάγωσι ειδωλόθητα και να πορνεύσωσι. Ούτως και εσύ έχεις την ας κρατούντας την διδαχήν των Νικολαϊτών το οποίο μισώ. Μετανόησον, ειδε μη έρχομαι προς εταχαίως και θέλω πολεμήσει προς αυτούς με την ρομφέαν του στόματός μου. Ως της έχει αιωτίον, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Εις τον εικόντα θέλω δώσει να φάγει από του μάνα του και κρυμμένου και θέλω δώσει σε αυτόν ψήφων λευκήν και επί την ψήφων όνομα νέων γεγραμμένων το οποίον ουδής γνωρίζει ημίω λαμβάνων. Αμήν. Η τρίτη εκκλησία στην οποία αποστέλει και αναφέρεται ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι η Πέργαμος. Η Πέργαμος ήταν ένα κέντρο απόλυτης ειδωλολατρείας, όπου εκεί λέγεται ιστορικά ότι ξεκίνησε να λατρεύεται ο Κέσαρας σαν Θεός. Αλλά ήταν απόλυτης ειδωλολατρείας, αμαρτίας, πορνείας και πάσης κακίας. Σε αυτή λοιπόν την πόλη, ο Θεός με τον Παύλο τον Απόστολο, όπως και σε όλη την Ασία, είχε δημιουργήσει μια εκκλησία που ήταν φως μέσα στον κόσμο αυτό και ήταν και το αλάτι της γης. Μια εκκλησία ευλογημένη του Θεού, σπίτι του Θεού, όπου τα χαρακτηριστικά της εκκλησίας του Θεού υπήρχαν, ώστε προσδιορίζαν αυτήν εκκλησία του Θεού. Υπήρχε η διδαχή των Αποστόλων, υπήρχε η κλάση του Άρτου, υπήρχε η κοινωνία μεταλλήλων και οι προσευχές, υπήρχαν τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, αλλά ιδιαιτέρως υπήρχαν έργα πίστεως και κόπος αγάπης, όπως θα δούμε στη συνέχεια να αναφέρεται σε αυτά ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Όμως, σε αυτή την εκκλησία αποκαλύπτεται ως ο έχων τη ρομφέαν την δίστομον την οξίαν. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος μας αποκαλυπτόμενος ως ο έχων την απόλυτη εξουσία δια του Λόγου του Θεού, τη μάχαιρα του Πνεύματος που είναι ο Λόγος του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος ότι είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομον μάχαιραν, ώστε διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος αρμών και μυελών. Αυτό λοιπόν το οποίο έχει απαραίτητα και φανερώνει ο Ιησούς Χριστός στην Εκκλησία είναι το Λόγο του Θεού, πράγμα το οποίο στο Λόγο του Θεού σημαίνει ότι η Εκκλησία αυτή πάσχει. Ας το δούμε. Σε αυτή την Εκκλησία λοιπόν λέει ο Κύριος «Εξεύρω τα έργα σου και ξέρω και τη δυσκολία σου να κατοικείς εκεί που είναι ο θρόνος του σατανά». Μέσα στο απόλυτο σκοτάδι υπάρχει το φως της Εκκλησίας του Περγάμου. Και επενώντας την Εκκλησία ομολογεί ότι παρόλα που κατοικείς εκεί που είναι ο θρόνος του σατανά,
εσύ κρατάς, φυλάτης το όνομά μου, δεν αρνείσαι το όνομά μου, δεν αρνήθηκες ποτέ την πίστη σου, ακόμη και εκείνες τις δύσκολες μέρες που πέρασες σαν εκκλησία, με διωγμό, όπου ο μάρτυς μου, ο πιστός ο Αντύπας, εφωνεύθη και ήταν από σας εκεί όπου κατοικεί ο Σατανάς. Μέσα σε διωγμό, μέσα σε απειλές, μέσα σε ταλαιπωρία, επαινεί ο Ιησούς Χριστός στην εκκλησία της Περγάμου ότι δεν αρνήθηκε το όνομα του Χριστού και ούτε εγκατέλειψε την πίστη στο Ευαγγέλιο. Όμως, που ήταν απαραίτητο για να επιβιώσει, καθώς λέει η Γραφή, μικρά δύναμη έχεις, εφύλαξα στο λόγο μου, αν δεν αρνήθηκες το όνομά μου, γι' αυτό έθεσα ενώπιόν σου θύρα νεωγμένη. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μέσα σε άπειρες δυσκολίες την εκκλησία της Περγάμου να φυλάει, να μην αρνείται το όνομα του Χριστού και να διατηρεί την πίστη, αλλά εκεί που έχει κάποιο πρόβλημα που χρειάζεται έλεγχος και διόρθωση είναι με το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και δεν έχει θέση σε αυτήν θύρα νεωγμένη. Γι' αυτό και δεν είναι ευαρεστημένος ο Θεός με την εκκλησία αυτή. Γιατί έχω όμως κατά σου ολίγα. Διότι έχεις εκεί κάποιους που κρατούν τη διδαχή του Βαλάμ, ο οποίος εδίδασκε το Βαλάκ να βάλει σκάνδαλο ενώπιον των ιών της Ισραήλ, ώστε να φάγωσι δολόθητα και να πορνεύσωσι. Και ακόμη, κατά αυτόν τον τρόπο έχεις και εσύ την άσκρα κρατούντας τη διδαχή των Νικολαϊτών, το οποίον μισώ. Εσύ λοιπόν έχεις κάποιους που κρατούν τη διδαχή του Βαλάμ χάριν μισθού αδικίας. Γιατί η αιτία που ο Βαλάμ συμβούλευσε το Βαλάκ να βάλει σκάνδαλο στο λαό Ισραήλ για να χάσει τη δύναμή του, την εύνοια του Θεού, την υπεράσπιση του Θεού, δεν ήταν άλλο το κίνητρο από το κέρδος, το μισθό της αδικίας. Και στην εκκλησία της Περγάμου αυτό βλέπει. Μάλιστα, αφήνεις αυτούς που έχουν αυτή τη διδασκαλία και διδάσκουνε τη διδαχή του Βαλάμ που ήταν τα ειδωλόθητα, η πορνεία και προφανώς η μισθοδοσία. Μία εκκλησία λοιπόν μέσα σε ένα κέντρο απόλυτης ειδωλολατρίας, υπήρχε η διδασκαλία η οποία έλεγε χάριν κέρδους, δεν πειράζει, ας πηγαίνουμε με τους ειδωλολάτρες στα ειδωλόθητα, δεν πειράζει, ας έχουμε ακόμη και σχέσεις με τον κόσμο, γιατί από αυτούς βγάζουμε χρήματα. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, θέλει ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα για τις ημέρες μας. Αυτό το πάθος, η επιθυμία για τα χρήματα μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο, το χριστιανό, σε υποχωρήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Δεν πειράζει να είμαστε και φίλοι με τον κόσμο. Ο Θεός όμως λέει ότι αν έχουμε φιλία με τον κόσμο γινόμεθα εχθροί του Θεού και μας αποκαλεί μάλιστα και πόρνους και μιχούς. Εάν στρεφόμαστε ότι ας πάμε με τον κόσμο, κερδίζουμε λεφτά, έχουμε τον Χριστό, ομολογούμε τον Χριστό, αλλά έχουμε κοινωνία, ομοζυγούμε. Και την εντολή του Χριστού είναι μην ομοζυγείτε με τους απίστους. Ναι, αλλά αφού από αυτό ζούμε, από αυτό κερδίζουμε. Αυτή ήταν η διδαχή του Βαλάμ. Το αίτιον, ο μισθός της αδικίας, το κέρδος. Το αποτέλεσμα, δεν πειράζει, σιγά. Και τι έγινε? Κι αν ομοζυγήσουμε με αυτόν,
Και αν κάνουμε και δουλειές με Αυτόν, εμείς είμαστε του Χριστού. Όχι, δεν είσαι. Νομίζεις ότι είσαι. Και μάλιστα ο Κύριος λέει μετανόηση, γιατί έρχομαι προς εταχαίως. Απειλητικά μάλιστα. Για να ξεκαθαρίσω εγώ την Εκκλησία. Και αν το πρόβλημα αυτό είναι μέσα στην Εκκλησία, έρχεται ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία και κάνει κρίση. Και αν αυτό είναι μέσα στην οικογένεια, έρχεται ο Χριστός και κάνει κρίση μέσα στην οικογένεια. Και αν αυτό είναι μέσα στην καρδιά μας, έρχεται ο Χριστός και κάνει κρίση μέσα στη ζωή μας. Και μην νομίσουμε ότι δεν θα γίνει κρίσης. Μάλιστα, για να το ολοκληρώσω, υπήρχε η διδασκαλία των Νικολαϊτών, η οποία πρόσθεσε κάτι περισσότερο, φέρνοντας τη διδαχή του Βαλάμ μέσα στην Καινή Διαθήκη. Αφού είμαστε στη χάρη, είμαστε μέσα στη χάρη και μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν λέει η Γραφή, όπου επερίσευσε η αμαρτία, εκεί υπέρ επερίσευσε η χάρις. Άρα για να υπέρ περισσεύσει η χάρις, θα πάω να ομοζυγήσω, θα έχω κοινωνία με αμαρτωλούς, θα γίνομαι συμμέτοχος αλλοτρίων αμαρτημάτων, επειδή καλύπτομαι από τη χάρη του Θεού. Αυτή όμως τη διδασκαλία, το Ευαγγέλιο του Χριστού, τη μισεί. Ο Χριστός το μισεί αυτό. Αγιασμένος τι θα πει? Ξεκαθαρισμένος, βγαλμένος. Μας έβγαλε από το σκοτάδι, όχι για να ξαναμπούμε χάριν του μισθού της αδικίας. Μας ξεχώρισε από τον κόσμο, όχι για να ξαναπάμε χάριν του μισθού της αδικίας. Και μάλιστα για να δικαιολογήσουμε και την πονηρή συνείδησή μας, να λέμε βρισκόμαστε μέσα και κάτω από τη χάρη του Θεού. Όχι, δεν είναι αυτή η χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού, η σωτήριος διδάσκει μας να αρνηθόμεν την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες, και μάλιστα μας αποκαλύπτει ότι η πλεονεξία είναι η ρίζα, και η φιλαργυρία είναι η ρίζα πάντων των κακών. Η δε πλεονεξία είναι η ειδωλολατρία. Δεν κάνουμε λοιπόν παζάρι στο Λόγο του Θεού προκειμένου να πάνε καλά οι δουλειές μας. Εμείς θέλουμε να πάνε καλά οι σχέσεις μας με το Θεό και η πνευματική μας ζωή, όχι η φυσική ζωή. Γι' αυτό ζητούμε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του Θεού, και όλα τα άλλα ο Θεός μας τα προσθέτει από μόνος Του. Μας ευωδώνει, έχουμε την εύνοια του Θεού. Γιατί αν πορευόμαστε όπως ο Βαλαάμ, χάριν εσχρού κέρδους, χάριν μισθού αδικίας, πορευόμαστε μέσα σε αυτή τη διδασκαλία, και μάλιστα πολύ χειρότερα δικαιολογώντας το με τη χάρη του Θεού, που όπως είπαμε μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζούμε δικαίως, αγίως και ψευός μακριά από τον αιώνα τούτο, ελεύθεροι από οποιαδήποτε εξάρτηση, σχέση και ομοζυγία με τους ανθρώπους του κόσμου. Ελεύθεροι. Γιατί όποιον ο Χριστός ελευθερώσει, αυτός πραγματικά είναι ελεύθερος. Εάν όμως έχουμε αυτή τη διδαχή όπως ο Βαλάμ, θα πετύχει στην αρχή. Γιατί συμβούλευσε το Βαλάκ, έβαλε το σκάνδαλο, πόρνευσε ο λαός Ισραήλ, έχασε την εύνοια του Θεού ο λαός Ισραήλ, ήλθε κρίσης Θεού στο λαό Ισραήλ, όπως λέει εδώ ο Χριστός, έρχομαι προς εταχαίως αν δεν μετανοήσεις. Αλλά το τέλος του Βαλάκ, του Βαλάμ, ήταν τρομακτικό. Κρίσης Θεού και αιώνια απώλεια. Και ποτέ να μη σκεφτούμε, αδελφοί μου αγαπητοί, ότι στη Γενή Διαθήκη δεν υπάρχει κρίσης Θεού. Αντιθέτως, λέει η Γραφή, όπου δεν υπάρχει έλεος, εκεί η κρίση είναι ανήλαιος.
Ιδιαίτερα δε σε περίπτωση που κρίνουμε, κατακρίνουμε, καταδικάζουμε αδελφούς μας χάριν αισχρού κέρδους, τότε λέει η Γραφή ότι με τα πάσης βεβαιότητος εξεύρωμεν δε ότι η κρίση του Θεού είναι καταλήθειαν εναντίον των πρατούντων τούτο, των πρατώντων αυτά. Καταλήθειαν, θα έρθει κρίση Θεού. Και δεν είναι να παίζουμε με το Θεό. Ό,τι παίρνεις αυτό θερίζεις. Δεν μας φοβίζει ο Θεός, μας προειδοποιεί αποκαλύπτοντάς μας τους νόμους της αγάπης Του, του ελέους Του και της ευλογίας Του. Δεν θέλει να είμαστε στην κατάρα, στην ευλογία θέλει να είμαστε. Δεν μας προσκάλεσε προς απώλεια, αλλά προς ευλογία και σωτηρία. Γι' αυτό, για τη σκληρότητα και την αμετανόητη καρδιά, όταν δηλαδή σκληραίνουμε με το Λόγο του Θεού, τον θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτος και σκληρός. Με το Χριστό σκανδαλιζόμαστε. Τότε έρχεται η κρίση του Θεού. Και λέει η Γραφή, αυτός θα αποδώσει σε κάθε έναν, ο Χριστός, εδώ στη γη, όχι εκεί, κατά τα έργα αυτού, εις μεν του ζητούντας, με υπομονή έργα αγαθά. Το έργο το αγαθό είναι το θέλημα του Θεού, η δικαιοσύνη του Θεού. Όχι η αμαρτία, όχι η ομοζυγία. Δεν πειράζει, θα πάω να κάνω παρέα, θα ψάλω μαζί τους. Μα ομοζυγείς, δεν το καταλαβαίνεις. Θα συμπροσευχηθώ. Μα ομοζυγείς, δεν το καταλαβαίνεις. Με ανθρώπους του κόσμου και της αμαρτίας. Τώρα υπάρχει το καινούργιο, η παγκοσμιοποίηση και στο χριστιανισμό. Δεν υπάρχει μόνο ο διαδογματικός, η διαδογματική ενοποίηση που τα κάνει όλα, βάλτε όλα στον ίδιο κουβά, αλλά είναι τώρα και η διαθρησκευτική ενοποίηση. Βάζουμε όλες τις θρησκείες μαζί και προσεύχονται οι παγανιστές, οι μάγοι με τους βουδιστές, τους μουσουλμάνους και τους χριστιανούς. Αυτή είναι η διδαχή του Βαλάμ. Γιατί? Για να αποκτήσουμε εξουσία, για να αποκτήσουμε δύναμη. Αλλά ο Χριστός λέει θα έχεις μικρά δύναμη. Γι' αυτό εγώ θα θέσω εμπροσθέσουν θύερα ανεωγμένη. Τι θέλεις να έχεις? Μεγάλη δύναμη. Ο Θεός δεν θα είναι μαζί σου. Αρέσκεσαι, αρκείσαι στην μικρανδύναμη. Ο Θεός θα είναι δυνατός μαζί σου. Σε αυτούς λοιπόν που έχουν έργα αγαθά, ο Θεός προσφέρει δόξα, τιμή, αυθαρσία και τέλος ζωή αιώνιο. Όμως τους άλλους, απειθούντας εις την αλήθεια και επιθωμένους εις την αδικία, σε αυτούς θα είναι θυμός και οργή. Θεός να μας φυλάει. Θα έχουμε να κάνουμε με ένα Θεό θυμωμένο όταν πειθόμεθα στην αδικία και απειθούμε στην αλήθεια του Ευαγγελίου, όπως η Εκκλησία της Περγάμου. Πολύ σοβαρές καταστάσεις. Και μάλιστα με την τρομακτική αυτή εφεύρεση ότι βρισκόμαστε κάτω από τη χάρη του Θεού. Βρισκόμαστε κάτω από τη χάρη του Θεού γιατί είμαστε πλημμένοι με το αίμα του Χριστού. Βρισκόμαστε κάτω από τη χάρη του Θεού γιατί απολαμβάνουμε την αγάπη του Θεού Πατρός, τη χάρη και την εξουσία του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και βρισκόμεθα κάτω από τη χάρη του Θεού και ο Χριστός μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες, να ζούμε δικαίως, αγίως, ευσεβώς, σοφρόνος στον παρόντα αυτό αιώνα. Μη συσχηματιζόμενοι, συμμορφούμενοι με τον αιώνα τούτο,
αλλά να μεταμορφωνόμεθα κάθε μέρα δια του Πνεύματος του Αγίου, μιμούμενοι τον Ιησού Χριστόν τον Κύριό μας, ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχουν, δεν ενόμισε αρπαγή να είναι ίσα με το Θεό, δεν θεώρησε ότι του αρπάξαν τίποτα για να κάνει το θέλημα του Θεού, αλλά αντιθέτως έλαβε δούλου μορφή. Έγινε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, όμοιος με τους ανθρώπους. Και όταν έγινε όμοιος με τους ανθρώπους, εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος. Υπήκοος πού? Στον πατέρα, στον Ιωσήφ, στη μητέρα του, σε όλους. Καθώς είναι γεγραμμένο, ενδύθητε την ταπεινοφροσύνη, υποτασσόμενης αλλήλους. Και μέχρι τα 30 του χρόνια έζησε σαν μαραγκός, εργαζόμενος, με μπράτσα, με κόπο, με υποταγή στον Ιωσήφ τον μαραγκό. Καθώς λένε, αυτός δεν είναι ο τέκτονο, ο Υιός του τέκτονος. Δεν είναι ένας τεμπέλης, καλομαθημένο παιδάκι, ή έτσι πως τον δείχνουν στις διάφορες φωτογραφίες, ένα δύνατο και με μουσάκι και με γαλάζια ματάκια, λες και έχει κοριτσίστικη μορφή. Ήτανε παλικάρι, ήταν εργάτης, ήταν δουλευτής. Μέχρι τα 30 του χρόνια ήταν ένας άνθρωπος σκληρά εργαζόμενος, έτοιμος. Είχε πελάτες, είχε ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζότανε. Ήξερε ποιος ήτανε, αλλά περίμενε το πλήρωμα του χρόνου. Δεν ήταν ένα καλομαθημένο ή κακομαθημένο παλιόπαιδο ή καλόπαιδο. Ήταν ένας σκληραγωγημένος νέος. Ποτέ δεν τεμπέλιαζε, πάντοτε εργαζόταν σκληρά. Γνωστός μαραγκός στην περιοχή του. Μέχρι που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, και μάλιστα γνωστός μαραγκός, υποτασσόμενος, υπάκουος, και στον Ιωσήφ τον νομιζόμενο πατέρα του και στη Μαρία, καλό παράδειγμα στα αδέλφια του, καλό παράδειγμα μέσα στο χωριό του και στη γειτονιά του, προέκοπτε η σοφία και η σύνεση και εις Πνεύμα Άγιο, είχε προκοπή. Και εκείνο το οποίο τον ενδιέφερε ήταν να εξαγοράσει τον καιρό μέχρι να έρθει η ηλικία των 30 ετών για να βγει σε αυτό τον οποίο, για τον λόγο για τον οποίο τον κάλεσε και τον απέστειλε ο Θεός. Ο χριστιανός δεν είναι καλομαθημένος, δεν είναι μπούλης, είναι άντρας πίστεως σε οποιαδήποτε ηλικία και να είναι. Τα χέρια του σαν μαραγκός ήταν γεμάτα κάλους. Από τη δουλειά του θα είχε σημάδια στο σώμα του. Αλλά πάντοτε ήταν άγιος και καθαρός και ευγενικός. Αυτός είναι ο χριστιανός. Ένας άνθρωπος πιστός και άντρας πίστεως. Μέχρι 30 ολόκληρα χρόνια, δεν είναι λίγα. Τότε οι άνθρωποι δουλεύαν από τα 13 και τα 14 τους χρόνια. Και δεν έμαθε και γράμματα, έτσι λέει η Γραφή. Πάντα ήταν δίπλα στον πατέρα του. Έμαθε την τέχνη του μαραγκού. Μα χρειαζότανε ο Υιός του Θεού, του Ζώντος, να μάθει και να γίνει, πιστεύω, ικανότατος μαραγκός. Βέβαια, γιατί έπρεπε να ήταν υποτεταγμένος, να γίνει υπήκοος, καθώς αυτό ήταν χαρακτηριστικό της ταπείνωσής του. Εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος μέχρι το τέλος της ζωής του, μέχρι το θάνατό του, και μάλιστα θάνατο επικατάρατο σταυρού. Δεν ενδιαφέρθηκε για το μισθό της αδικίας, και έτσι είναι η Εκκλησία του Χριστού, έτσι είναι ο χριστιανός. Προσέχει να μην χαλάσει την καρδιά του με μισθό αδικίας, με το συμφέρον,
με τη φιλαργυρία και με την πελεονεξία, προσέχει να μην χαλάσει την οικογένειά του. Με το μισθό της αδικίας, με την πλεονεξία, με τη φιλαργυρία, ιδιαιτέρως προσέχει να μην χαλάσει η Εκκλησία, που είναι ο οίκος του Θεού. Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία του Χριστού δεν επιτρέπεται εμπόριο, δεν πουλάει ο ένας τον άλλον, δεν ζητάει ο ένας από τον άλλον, προσφέρει ο ένας τον άλλον. Δεν είναι κέντρο εμπορίου εδώ, κέντρο κέρδους. Δεν βλέπω εγώ το κέρδος μου από τον αδελφό μου, τη ζημιά μου βλέπω από τον αδελφό μου, την προσφορά μου βλέπω από τον αδελφό μου. Γιατί αν έχω όφελος εγώ από την Εκκλησία, εξ ανάγκης θα αρχίζω να κάνω εκπτώσεις στο Λόγο του Θεού. Γιατί αν εσείς δεν μου δώσετε λεφτά, εγώ τι θα κάνω? Όμως τη ζωή μου δεν την εξαρτώ από εσάς, ούτε από εσύ, από κανείς από εμάς, από τους άλλους. Τη ζωή μας την εξαρτώμαι από τον Κύριο. Ο Κύριος είναι αυτός που φροντίζει. Ο Δαβίδ λέει, παίνεις είμαι και φτωχός, αλλά ο Κύριος φροντίζει για μένα. Και δεν παραπονιέται, αλλά δοξάζει το Θεό. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν δεν έχουμε καμία λογική κερδοσκοπίας. Θα κερδίσω από σένα, όχι. Θα ζημιωθώ για σένα, ναι. Οι Νικολαίτες όμως βρήκανε και το κόλπο. Χάρης, χάρης. Με αυτή τη χάρη πώς τις έχουν αλλάξει το νόημα της χάρης οι άνθρωποι. Και χάριν της χάρης κάνουν ό,τι θέλουν, σκέφτονται ό,τι θέλουν. Χάρη κάνει ο Θεός, δεν πειράζει, δεν μου λογαριάζει. Και σπέρνουνε στη σάρκα, με αποτέλεσμα, χωρίς να το έχουν καταλάβει, στο τέλος να θερίζουνε φθορά. Χάρης όμως σπέρνει στο πνεύμα. Κάνει χάρη ο Θεός, μας ελευθερώνει, μας σώζει, μας δίνει και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου για να περπατάμε στις εντολές Του. Να έχουμε το Πνεύμα του Χριστού, ο οποίος πλούσιος όν, τι έκανε, επτόχευσε για να πλουτίσουμε εμείς. Και όποιος δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, δεν είναι του Χριστού. Δεν ερχόμαστε στην Εκκλησία για να πλουτίσουμε, για να φτωχεύσουμε ερχόμαστε, πλουτίζοντας τους άλλους. Γι' αυτό και ο Κύριος έχει εναντίον του ποιμένα, του αγγέλου της Εκκλησίας, με τον οποίον διαπραγματεύεται και στον οποίον έχει δώσει την εξουσία, σαν πρεσβύτερος που είναι να επιμελείται, όπως όλοι οι πρεσβύτεροι, τις ψυχές των ανθρώπων, καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος στους πρεσβυτέρους, ποιμάνατε το μεταξύ σας ποίμνιον, το οποίο αγόρασε ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, με το αίμα Του, και πλέον σαν ποιμένας έχει τη διακονία να κηρύττει, να διδάσκει, να καταρτίζει, όπως όλες οι διακονίες, το λαό, για να περπατάνε στο θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστο και το τέλειον. Πρόσεξε, του λέει, μετανόησον, γιατί αφήνεις. Και αυτό απευθύνεται σε όλους μας. Εάν αφήνουμε, επαναλαμβάνω, μέσα στην καρδιά μας αυτή την επιθυμία χάριν κέρδους, να κάνουμε εκπτώσεις στο Λόγο του Θεού. Ή αφήνουμε μέσα στην οικογένειά μας χάριν κέρδους, να πούμε δεν πειράζει για το Λόγο του Θεού. Ο χριστιανός δεν είναι αυστηρός με τους άλλους, αλλά είναι αυστηρός με τον εαυτό του. Γι' αυτό σε αυτόν απευθύνεται ο Κύριος. Γίνε αυστηρός με τον εαυτό σου. Μην αφήνεις λάσκα τα πράγματα,
Μην αφήνεις χάριν αισχρού κέρδους να υπάρχει αυτή η διδαχή του Βαλάμ, γιατί θα φέρει καταστροφή στην Εκκλησία, στις ψυχές για τις οποίες θα σου ζητήσω και λογαριασμό και για τις οποίες σε έθεσα να επιμελήσαι και να επιμένεις. Μετανόησον λοιπόν, γιατί έρχομαι προς έτυχη ταχαίως και θα πολεμήσω εναντίον αυτών με τη ρομφαία του στόματός μου, που είναι ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή λυπήσου τους ανθρώπους αυτούς, διόρθωσέ τους, φρόντισέ τους, σπλαχνίσου τους, γιατί θα με αναγκάσεις να πολεμήσω εναντίον αυτών με τη ρομφαία του στόματός μου. Μη τους αφήνεις ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Μη τους αφήνεις χωρίς να τους βοηθήσεις, χωρίς να τους ελέγξεις με αγάπη, χωρίς να τους νουθετήσεις, χωρίς να τους φροντίσεις, χωρίς να τους επιμεληθείς, χωρίς να τους διδάξεις. Επαναλαμβάνω, χωρίς να τους ελέγξεις, αλλά με σπλάχνα εκτιρμών για το καλό τους. Και με μεγάλη προσοχή συνεχίζει, όποιος έχει αυτή να ακούσει, τι λέγει το Πνεύμα το Άγιο προς τις Εκκλησίες. Γιατί μπορεί να έχουμε αυτιά, αλλά να μην ακούμε. Αλλά ο Θεός λέει, όποιος έχει αυτή για να ακούσει, ας ακούσει. Τι λέγει το Πνεύμα στις Εκκλησίες. Ο Θεός να μας φυλάξει να καθαρίσουμε και να καθαριστούμε εντελώς στην προσωπική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή, στην εκκλησιαστική μας ζωή, στην επαγγελματική μας ζωή από την επιθυμία του αισχρού κέρδους, για το οποίο ο Απόστολος Πέτρος λέει κάτι που εμένα με έχει τρομάξει. Αφήσαντε στην ευθείαν οδόν, επλανήθησαν καθώς οικολούθησαν την οδό του Βαλαάμ ιού του Βοσόρ, ο οποίος ηγάπησε το μισθό της αδικίας. Γιατί όταν έρθει αυτή η επιθυμία του μισθού, του χρημάτων, της φιλοδοξίας, τότε ο άνθρωπος οδηγείται σε πλάνη και απώλεια. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, να εξετάσουμε την καρδιά μας. Πάρα πολύ εύκολα, για να κερδίσουμε μερικά χρήματα, μπορούμε να πούμε ψέματα, το θεωρούμε και μικρό και μετά θα μετανοήσουμε. Πάρα πολύ εύκολα κάνουμε αμαρτίες. Είναι απαραίτητο, ιδίως τις έσχατες ημέρες, να εξετάσουμε την καρδιά μας, γιατί αδερφοί, ο Κύριος έρχεται. Και μην πούμε βραδίνη, έρχεται, μπορεί να έρθει με προσωπική πρόσκληση. Κανείς δεν ξέρει αν αύριο όλοι μας θα είμαστε εδώ. Αλλά επειδή όλα μαρτύρουν στον κόσμο ότι ο Κύριος έρχεται ταχαίως, γιατί μέσα σε αυτή την κρίση την τεράστια που υπάρχει στην Ευρώπη και στην Αμερική, ένα είναι το φάρμακο. Απίστευτο. Η ενοποίηση της Ευρώπης και μία εξουσία, ένας άρχον κυβερνήτης στην Ευρώπη. Εκεί οδηγούνται οι άνθρωποι, εκ των πραγμάτων. Εκεί τους οδηγεί το πνεύμα του Αντίχριστου. Και δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν αυτοί. Και σας παρακαλώ να μην μιλάμε για πολιτικά, όπως έχω πέσει εγώ πολλές φορές. Αλλά ήρθε ο Κύριος και μου είπε, τι κάνεις εκεί, μην ξαναμιλήσεις για τέτοια πράγματα. Εγώ εσάς θα σας ευλογήσω. Τι φοβάστε? Φοβάστε για τους ανθρώπους, φοβάστε για τον κόσμο. Εμάς ο Κύριος θα μας ευλογήσει. Θυμηθείτε τι έγινε στο Φαραώ. Πληγές, πληγές.
ήταν η περίοδος της μεγάλης εξόδου που θα έφευγε ο λαός Ισραήλ από την Αίγυπτο και ο Θεός εξήγηρε έναν παντοδύναμο αλλά και σκληροτράχυλο και αμετανόητο Φαραώ για να δείξει τη δύναμή του και τη δόξα του. Και από την άλλη μεριά εξήγηρε έναν πράο και ταπεινό τον Μωυσή για να αποκαλύψει τη βασιλεία του, την ευλογία του. Εμείς δεν έχουμε τον Μωυσή σήμερα, έχουμε τον Χριστό. Τον έχει εξεγείρει ο Θεός. Γιατί επίκειται η μεγάλη έξοδος. Όχι όπως τότε των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, της Εκκλησίας του Θεού τώρα από τον κόσμο και από τον άρχοντα του κόσμου τούτου, τον διάβολο. Ο Θεός θα μας ευλογήσει και υπάρχει υπόσχεση με θόρκου. Εγώ ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω. Είναι υπόσχεση Θεού που ορκίστηκε στον εαυτό του. Και ορκίστηκε στον εαυτό του ώστε εμείς οι έχοντες την ελπίδα μας και κληρονόμοι της επαγγελίας να μην χάσουμε το θάρρος μας, να μην χάνουμε τη χαρά μας, να μην χάνουμε την ελπίδα μας. Είναι με θόρκου βεβαιωμένο, αδελφέ μου, ότι ευλογών θα σε ευλογήσει και αδελφοί μου, πληθύνων θα σε πληθύνει, εφόσον εσύ είσαι εκ των κληρονομούντων τας επαγγελίας. Εφόσον είσαι καθαρισμένος από όλα, αλλά και με την αμαρτία της φιλαργυρίας και της πλεονεξίας. Αν έχεις την ευσέβεια μεταυταρκίας, που είναι απαραίτητο για να συνεχίσουμε. Όποιος έχει λοιπόν κατάλληλο αυτή να ακούσει, ας ακούει τι λέει το πνεύμα στις εκκλησίες. Γιατί στον εικόντα εγώ, σε αυτόν δηλαδή που καθαρίζεται από αυτά, που δεν πέφτει σε αυτόν τον πειρασμό, που ελευθερώνεται από τέτοιους πειρασμούς, σε αυτόν τον εικόντα θα δώσω εις αυτόν να φάγει από του μάνα του κεκριμένου. Το μάνα στην Καινή Διαθήκη είναι ο Λόγος του Θεού. Θα σου δίνει να τρως με αποκάλυψη, με φανέρωση, με δύναμη, από το μάνα το κεκριμένο, εφόσον νικάς και δεν πέφτεις στην παγίδα του αισχρού κέρδους. Στην έκπτωση, στις απαιτήσεις του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, στο Λόγο του Θεού. Εφόσον φυλάς το Λόγο του Θεού και δεν αρνείσαι το όνομά Του, χωρίς να έχει καμία σημασία αν έχεις μικρά δύναμη. Αντιθέτως, ο Απόστολος Παύλος λέει, είμαι όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Εάν θέλεις να σου δίνει ο Θεός να τρως από το μάνα το κεκριμένο, αγωνίσου να νικήσεις την επιθυμία της καρδιάς σου για το χρήμα. Να αρκούμεθα στις στροφές και στα σκεπάσματα, ζώντες με ευσέβεια εν αυταρκία. Γιατί θέλουμε να μας χαρίζεται το μάνα το κεκριμένο εκεί στο ταμείο μας, τα ψιθυρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος, να σου μιλάει στόμα με στόμα, να σε ελέγχει, να σε παρηγορεί, να σε ενισχύει, να σε κατευθύνει, να σε διδάσκει, να σε καθοδηγεί. Μόνος του άνθρωπος δεν μπορεί να περπατήσει. Μόνο με το Χριστό, μόνο όταν προπορεύεται ο Χριστός, ο άνθρωπος είναι νικητής, θριαμβευτής. Να προσέχουμε, αδερφοί, αυτό το τελείως ύπουλο και πονηρό τρόπο που ο διάβολος θέλει να μας κάνει να αλλάξουμε δρόμο, την πλεονεξία και τη φιλαργυρία, που είναι η αιτία όλων των κακών. Ο Θεός να μας δίνει φανέρωση, δύναμη, χάρη να βρίσκουμε. Εδώ χρειαζόμαστε τη χάρη του Θεού, για να ελεγχόμεθα και
και να περπατάμε στο θέλημά Του. Δεν χρειαζόμαστε τη χάρη του Θεού για να περπατάμε σε ανομίες. Χρειαζόμαστε τη χάρη του Θεού για να περπατάμε στη δικαιοσύνη Του. Ο Θεός να μας φυλάει από πονηρές σκέψεις. Θα σου δώσω λοιπόν να φας στον εικόντα, θα δώσει το να φάει από το μάνα το κεκριμένο, τους θησαυρούς τους κεκριμένους στον ουρανό, τις φανερώσεις και τις δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου. Να μην είσαι ένας χριστιανούλης που πας και έρχεσαι, αλλά να είσαι ένας άντρας πίστεως, με πνευματική ζωή ευλογίας, με σχέση με τον Θεό. Να εισέρχεσαι με παρησία στα Άγια, να στέκεσαι μπροστά στο θρόνο του Θεού. Να βρίσκεις έλεος και να λαμβάνεις χάρη για τον καιρό της ανάγκης σου. Θα σου δώσει και ψήφων λευκήν. Και επί την ψήφων αυτήν όνομα νέων γεγραμμένων, το οποίο ουδείς γνωρίζει μη ο λαμβάνων. Ψήφων λευκήν, που είναι η ανταμοιβή σου. Ψήφων λευκή έδιδαν στους αυτούς που αγωνίζονταν και τερμάτιζαν πρώτοι. Ψήφο λευκή έδιναν εις έδειξην υπακοής και υποταγής. Ψήφο εξουσίας, που απάνω εκεί θα είναι γραμμένο το όνομά σου το νέο. Ένα νέο όνομα θα σου χαρίσει ο Θεός, που δεν το ξέρει κανένας, μόνο εσύ που το έλαβες. Και μακάριος ο άνθρωπος που πλησίασε τον Θεό και ο Χριστός τον πλησίασε και του έδωσε μέσα στην καρδιά του, μέσα στη ζωή του ένα όνομα νέο, για να ξέρει πώς θα τον χρησιμοποιήσει ο Θεός. Όπως είπε στο Σίμωνα τον Ιών του Ιωνά, «Σύ από εδώ και πέρα θα ονομάζεσαι Πέτρος, γιατί επί ταύτης της πέτρας εγώ θα οικοδομήσω την εκκλησία μου». Τον άλλον ονόμασε Βαρνάβα, Υιός Παρηγορίας, γιατί είχε χάρη και διακονία, υπηρεσία από το Θεό να παρηγορεί. Και δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Σε όλους έδωσε νέο όνομα. Στο Σαούλ τον ονόμασε Παύλο. Τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη τους ονόμασε Υιούς Βροντής. Και σε σένα θα δώσει. Εξήτησέ το. Και θα καταλάβεις όταν σε επισκεφθεί ο Θεός και θα σου δώσει την ψήφο της λευκή, της αποδοχής του. Σε αποδέχομαι. Είσαι υπηρέτης μου, είσαι δούλος μου, και να το όνομά σου το νέο γραμμένο επάνω. Και ο Λόγος του Θεού δεν είναι για μερικούς εκλεκτούς. Είναι για όσους από τους κεκλειμένους είναι εκλεκτοί. Γιατί πολλοί είναι και κλειμένοι, λίγοι όμως είναι οι εκλεκτοί. Να εξητήσουμε, αδελφοί, και να εξητούμε. Να βρίσκουμε χάρη προς ευλογία, προς υπακοή, για ταπείνωση. Για να μας δίνει ο Θεός το μάνα το κεκριμένο, να τρώμε. Και να μας δώσει και στα χέρια μας την ψήφο τη λευκή της αποδοχής. Με το όνομά μας το νέο, το γεγραμμένο σε αυτόν από τον ίδιο τον Χριστό, που κανένας άλλος δεν το ξέρει παρά μόνο λαμβάνων, και κανένας άλλος δεν πρέπει να το μάθει παρά μόνο λαμβάνων. Έχουμε την ευκαιρία. Είναι δοσμένο από το Λόγο του Θεού, υπεσχημένο από το Λόγο του Θεού. Αν καθαρίσεις τον εαυτό σου από κάθε μορφή κέρδος, κερδοσκοπία, φιλαργυρία, πλεονεξία, που θα σε οδηγήσει μακριά από την αυστηρότητα του Λόγου του Θεού στην προσωπική σου ζωή. Είναι υπεσχημένο, είναι δοσμένο. Να πας να το ζητήσεις, να το διεκδικήσεις, και θα χαρείς με χαρά ανεκλάλητο και ένδοξο όταν θα δεις τον Χριστό να σου ανοίγει τα ντουλάπια τα κλεισμένα του ουρανού και να σου δίνει στα χέρια την ψήφο τη λευκή
και το όνομά σου το νέο. Είναι για όλους μας, αδερφοί. Είναι για όλους σας. Γιατί ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Είναι για όλους μας. Όμως δεν θέλει επιλύσμονες ακροατές, αλλά εκτελεστές έργου. Είναι ωραίο να ξεκινήσουμε σαν άτομα, σαν οικογένειες, αλλά ιδιαιτέρως σαν εκκλησία, έναν τέτοιο αγώνα μακριά από κερδοσκοπίες μέσα στην εκκλησία. Ο Κύριος καταδίκασε το λαό τον παλαιό λέγοντας τον οίκον του πατρός μου τον κάνατε οίκον εμπορίου, σπήλαιο ληστών, μη γέννητο Κύριέ μου. Στον οίκον του Θεού δεν ερχόμαστε για να πάρουμε, ερχόμαστε για να δώσουμε. Δεν ερχόμαστε για να μας προσφέρουνε, ερχόμαστε για να προσφέρουμε. Δεν ερχόμαστε για να μας υπηρετήσουνε, ερχόμαστε για να υπηρετήσουμε. Γιατί μας αγάπησε ο Χριστός και αγαπήσαμε τον Χριστό. Και θέλουμε να διατηρείτε αυξανόμενη πάντοτε αυτή η ευλογημένη σχέση μας με τον Χριστό μέσα από το σύνδεσμο της τελειότητας που είναι η αγάπη. Αδελφοί, δεν είναι καιρός για μεγάλα πράγματα. Δεν είναι καιρός για κέρδη. Τέλειωσε, πέρασε ο καιρός αυτός. Αν επιστρεπτεί, είναι καιρός για πνευματική ευλογία. Είναι καιρός για τη δόξα του Θεού. Είναι ο καιρός της μεγάλης εξόδου που υπάρχει ο Φαραώ αλλά υπάρχει και ο Μωυσής. Υπάρχει ο διάβολος και ο κόσμος τούτος αλλά υπάρχει ο Ιησούς Χριστός και η Εκκλησία του Θεού που σε λίγο θα έρθει να μας παραλάβει ο Χριστός να είμαστε αιώνια μαζί Του. Μακάρι, λέει στον Λουκά, το Ευαγγέλιο του Λουκά, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, και θέλω να το βρω, να το διαβάσω. Μακάρι εσείς οι φτωχοί, μακάρι εσείς οι φτωχοί, διότι η μετέρα είναι η Βασιλεία του Θεού. Αλλά και στο κατά Ματθαίον λέει ο Χριστός, μακάρι οι φτωχοί το πνεύματι, οι ταπεινοί, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών. Να χαιρόμαστε, αδερφοί, όπως ο Παύλος, στις δοκιμασίες μας, στις δυσκολίες μας, στη φτώχεια μας, στην ταλαιπωρία μας. Πιο πολύ όμως να χαιρόμαστε στην πεπλατημένη καρδιά μας που μόνο ο Χριστός μπορεί να πλατείνει για να μπορούμε να έχουμε έργο πίστεως, κόπο αγάπης, υπηρετούντες και συνεχίζοντες να υπηρετούμε τους Αγίους της Εκκλησίας. Ας αφαιρέσουμε λοιπόν παν βάρος και την ευκόλως εμπλέκουσε ημάς αμαρτία. Ας αφαιρέσουμε κάθε σκέψη φιλαργυρίας και πλεονεξίας. Ας μάθουμε ότι είναι πολύ καλύτερο να δίνουμε παρά να παίρνουμε, λέει ο Χριστός μας. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 200.